Ο δράστη τη άγρια δολοφονική επίθεση μπαίνει ανάμεσα στα εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα τη καφετέρια στην πλατεία τη Νέα Μύρνη. Όλα τα τραπέζια είναι γεμάτα με κόσμο. Ο εκτελεστή βγάζει από τον μπουφάν του ένα πιστόλι και εν ρηπεί οφθαλμού πυροβολή προ έναν 41 ετών άνδρα και έναν 44χρονο που κάθονται σε ένα από τα τραπέζια. Αμέσω μετά φεύγει τρέχοντα από το σημείο. Επικρατεί πανικό και στο σημείο σπέβδουν ασυνοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει. Οι άνθρωποι καθόντουσαν από εκεί, ήταν κρυμμένο πίσω από του θάμου, φόραγε χειρουργική μάσκα, έβγαλε και και εξαφανίστηκε τρέχοντα. Ο 41 ετών Αλβανό, ο οποίο ήταν εκτό φυλακών με περιοριστικού όρου, καθώ είχε καταδικαστεί για υποθέσει ναρκωτικών και ληστιών, βρίσκεται νεκρό στο έδαφο, καθώ σφαίρε τον βρήκαν στο κεφάλι. Ψυχραιμία του ήταν του κάτι άλλο από τι είδαμε. Μπαμ, 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 και Το θύμα ήταν γνωστό στην πλατεία. Όλοι τον ξέραμε γιατί πουλούσε προστασία και τον ξέραμε ω Νίκο. Η κοπέλα που χτύπησε δεν δουλεύε εδώ. Ήταν πελάτησα. Την είδα ημόφερτη μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ να την παραλάβει. Ο κόσμος όταν πυροβολούσε ο δράστης πάνω από τα κεφάλια του άρχισε να φωνάζει. Έγινε χαμό και κάποιοι άρχισαν να τρέχουν φοβισμένοι. Η πλατεία ήταν γεμάτη από κόσμο και την νωρίτερα παρακολουθούσαν το τελικό του Μουντιάλ. Νεκρό από τα πυρά, θα πέσει και ο 44χρονο. Ο οποίο, αν και γνωστό στι αρχέ για τζόγο, σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ήταν παράπλευρη απώλεια. Σικάγο, τι να κάνουμε, αυτά είναι ξεκαθαρίσματα. Ο δράστη κινούταν περιμετρικά εδώ στην πλατεία Νέα Μύρνη και σκάναρε την ευρύτερη περιοχή πριν πραγματοποιήσει τη δολοφονική επίθεση. Πλέον οι αστυνομικοί αναζητούν αν υπήρχε κάποιο συνεργό ο οποίο τον βοήθησε να διαφύγει. Εκτό κινδύνου νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό η 35χρονη γυναίκα που ενώ έπεινε ανύποπτη το ποτό τη τραυματίστηκε από σφαίρα. Ναι, ναι, είχαν έρθει μετά η αστυνομία, τα σταφόρτε κάτω. Κα... Ζητούσαν κάμπερε από τα περίπτερα Γύρω, 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 γύρω. οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στην καφετέρια εδώ στη Νέα Σμύρνη, όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί χθε το βράδυ. Μάζεψαν γρήγορα κάλικε από το σημείο, ενώ πήραν το βίντεο από τι κάμερε ασφαλεία σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τον δράστη. Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και ο τομέαρχη του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Πίρτζη, με την οποία επιτέθηκε στον Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Όσο ο κ. Θεοδωρικάκο Καμαρώνη προπαγανδίζοντα το ανύπαρκτο έργο του, τα όπλα βγαίνουν στα πιο κεντρικά σημεία τη χώρα μπροστά σε χιλιάδε ανυποψία του πολίτε. Οι αρχέ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ήδη στα χέρια τους βιντεολειπτικό υλικό από το σημείο ενώ ψάχνουν τόσο το παρελθόν όσο και τις τελευταίες επαφές των δύο θυμάτων.